Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Τάκης Καραγκουνιάς θα είναι οι πρώτοι δύο παίκτες προς αποχώρηση από την ομάδα των διασύμων, καθώς χάνουν την πρώτη ασυλία και μέσα από ισοβαθμία βγήκαν αυτοί οι δύο παίκτες της κόκκινης ομάδας. Την Μεγάλη Δευτέρα έχουμε το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας και αυτή τη φορά κερδίζει τον αγώνα η κόκκινη ομάδα, με αποτέλεσμα οι μαχητές να πρέπει να δώσουν και αυτοί έναν παίκτη τους στον τάκο, παρέα με τους άλλους δύο παίκτες της κόκκινης ομάδας. Μετά την τελευταία αλλαγή των παίκτων στις ομάδες, τα πράγματα δείχνουν τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια ότι οι ισορροπίες αποκαταστάθηκαν και οι αγώνες πλέον μοιράζονται με περισσότερη αγωνία για το τηλεοπτικό κοινό. Πάμε τώρα να δούμε ποιον παίκτη ή παίκτρια επέλεξαν οι μαχητές σαν τον τρίτο υποψήφιο που βγαίνει από την κάλπη τους. Ο Λιανός λοιπόν, την Μεγάλη Δευτέρα το βράδυ, θα μας ανακοινώσει, μετά από την ψηφοφορία της μπλε ομάδας, ότι ο παίκτης που θα κάνει παρέα στον Τάκη και στον Παναγιώτη θα είναι ο Σπύρος Μαρτίκας. Ο Σπύρος λοιπόν, και είναι οριστικό, θα είναι ο τρίτος παίκτης που θα βγει από την κάλπη των μαχητών, καθώς δεν αποτελεί έκπληξη υποψηφιότητά του, μιας και από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο πρώτος στις προτιμήσεις των παίκτων της μπλε ομάδας. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.